Εξασφαλισμένο είναι πλέον και επίσημα το γενετικό υλικό της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά, πίσω από την οποία φέρεται να βρισκόταν η εγκληματική οργάνωση εμπορίας βρεφών, οαρίων και παράνομων υιοθεσιών. Μετά την απόφαση της Εθνικής Αρχής Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η μονάδα έκλεισε για 6 μήνες και το υλικό της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης Οαρίων, όπως και όλο το γενετικό υλικό με τα αρχεία που το συνοδεύουν, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Η Βίκη Παπαδογιαννάκη θα μας ενημερώσει σχετικά. Σε ακούμε, Βίκη. Καλημέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι ολοκληρώθηκε η μεταφορά τόσο του γεννητικού υλικού όσο και της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, αλλά και του αρχιακού υλικού βεβαίως που τα συνοδεύει. Είναι μια ενέργεια η οποία έγινε χθες το πρωί στα Χανιά, μετά την απόφαση, όπως ακριβώς ανέφερες, της Εθνικής Αρχής Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για αναστολή λειτουργίας της μονάδας για 6 μήνες. Είχε ήδη ενημερωθεί η διοίκηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος των Χανίων, είχε διαμορφωθεί κατάλληλα χώρος των εργαστηρίων και μάλιστα το Νοσοκομείο Χανίων είναι σε συνεργασία με εμβριολόγο που εργαζόταν στην ιδιωτική μονάδα, στην ιδιωτική κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για όλες τις σχετικές διαδικασίες, για τη διασφάλιση του γεννητικού υλικού. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν τα ζευγάρια και οι γυναίκες που είχαν δώσει οάρια για κρυοσυντήρηση είναι ότι στο Νοσοκομείο Χανίων δεν θα λειτουργεί τράπεζα. Παίζει ουσιαστικά το ρόλο της φύλαξης του γεννητικού υλικού, της διαφύλαξης του για 6 μήνες. Αυτό το διάστημα δηλαδή κατά το οποίο θα είναι κλειστή η κλινική και μέχρι να αποφασίσουν τα ζευγάρια και οι γυναίκες ποιες είναι οι προθέσεις τους. Δωρεάν θα φυλάσσεται το υλικό στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα των Χανίων. Όσοι επιθυμούν να απευθυνθούν σε κάποια ιδιωτική κλινική, ιδιωτικό κέντρο και να μεταφέρουν το γεννητικό υλικό, προφανώς θα επιβαρυνθούν ανάλογα. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μία εξέλιξη που έρχεται μετά την αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης που πραγματικά σόκαρε το Πανελλήνιο, μετά την αποκάλυψη της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης εμπορίας βρεφών, οαρίων και παράνομων υιοθεσιών. Θυμίζω ότι ήδη έχουμε 4 προφυλακισμένους, προσωρινά κρατούμενους μάλλον, για την συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ την ίδια στιγμή είχαμε σήμερα και την επίσημη ανακοίνωση του ΣΔΟΕ σχετικά με τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης από offshore εταιρείες που διατηρούσαν στο εξωτερικό. 7 συνολικά offshore εταιρείες με τα κέρδη τους να φτάνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκη, για τις λεπτομέρειες.